Συνεδρίασε χθε το πρωί το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτική προστασία του Δήμου Κομωτινή με αντικείμενο το σχεδιασμό και τις δράσεις τη πολιτική προστασία για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών τη χρονική περίοδο 2020-2021. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρο στελέχη του Δήμου Κομωτινής και των αρμόδιων υπηρεσιών, Τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονία Τράκη, τη Αντιπεριφέρειας Ροδόπης, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπη και Κομοτηνής, τη Αστυνομία και τη Τροχέα Κομοτηνής, τη 21η Σταθωρακισμένη Ταξιαρχία τη Ελληνική Ομάδα Διάσωση και των Εθελοντών, Σαμαριτών, Διασωστών και Περιφερειακού Τμήματο Κομωτινή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οι συμμετέχοντε συμφώνησαν ότι οι πυρκαγιέ στο δάσο τη Νιφέα αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και αποτελεσματικά χάρη στον άριστο συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντών και συμφωνήθηκε να ακολουθηθεί η ίδια μέθοδο απέναντι στα χειμερινά έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Αρχικά, ο Δήμαρχο Ιωάννη Γκαράνη δήλωσε πω από την πλευρά του Δήμου Κομωτινή θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Δήμου, καθώ ξεκινά μια περίοδο με ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίση, ευχαρίστησε τα στελέχη και τι υπηρεσίε του Δήμου και όλου του φορεί που επέδειξαν πνεύμα συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι. Ο Θέμη Τζενετίδη, εντεταλμένο σύμβουλο για θέματα πολιτική προστασία του Δήμου Κομοντινή, προχώρησε στον απολογισμό τη προηγούμενη χειμερινή περίοδου, που χαρακτηρίστηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα, πλήττοντα ειδικά του οικισμού Μαυρομάτι και Καριδιά, που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη τη πολιτική προστασία. Έκανε λόγο για άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου οι οικογένειε που επλήγησαν να έχουν την απαραίτητη στήριξη στην καθημερινότητά του, αλλά και στην αποκατάσταση των ζημιών προσθέτοντας ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωση αποκατάστασης των περισσότερων υποδομών στις περιοχές που είχαν τα σοβαρότερα προβλήματα. Σημείωσε ότι ο Δήμαρχος έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες, ΔΕΙΑΚ, Διεύνηση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύνηση Περιβάλλοντος και Διεύνηση Κοινωνικών Πολιτικών να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα με προσωπικό και μηχανήματα σύμφωνα με τις ενέργειες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ο κ. Τζενετίδης αναλυτικά την προετοιμασία που έγινε από την Υπηρεσία και μετέφερε ότι ο Δήμο διαθέτει επιπλέον δύο νέα οχήματα. 4x4 που μπορούν να πραγματοποιούν αντλήσεις και χρησιμοποιούνται από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Ο Δήμος Ευτυχιάκος, προϊστάμενος αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου, εξήγησε ότι η σύγκληση του συντονιστικού τοπικού οργάνου γίνεται για την περίοδο 2021-2022, αλλά και ενώπιση των καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της προϊσταμένη στην Διεύνηση πολιτική προστασία, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκη. Τη Κρυσταλλία Γεωργιάδου, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στην κλιματική κρίση, τονίζοντα πω η δύναμη τη φύση ξεπερνά τι προβλέψει μα κυρίω λόγω των ανεξέλεγκτων, αυθαίρετων παρεμβάσεων, σε κοίτε ποταμών, σε δάσει, σε περιοχέ ασταθών γεωλογικών εδαφών και πολλά άλλα. Στη συζήτηση τονίστηκε κυρίω από του φορεί που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή, πυροσβεστική και αστυνομία, η ανάγκη συμμόρφωση των πολιτών σε περιπτώσει ακραίων καιρικών φαινομένων με την απαγόρευση κυκλοφορία στι Ιρλανδικέ διαβάσει. Διαπιστώθηκε από όλου του συμμετέχοντε ότι συχνά αγνοούν την ειδική σήμανση και διέρχονται από Ιρλανδικέ διαβάσει, θέτοντα σε κίνδυνο τη ζωή του.